centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Εμείς εδώ τα λέμε όλα πολιτιστικές εκδηλώσεις. Άρα, αφού κάνετε πολιτιστικές εκδηλώσεις, δεν απαγορεύεται τίποτα. Κάνω λάθος? Ναι, κάνετε λάθος. Γιατί? Γιατί είναι κάνω πολύ λάθος. Συγκεκριμένες οι εκδηλώσεις οι οποίες απαγορεύτηκαν μέχρι τις 31. Ποιος το ορίζει αυτό λοιπόν, κύριε Μουρατίδη? Εξηγήστε μας λίγο. Γιατί και η συλλογή αυτό λένε, κάνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το ΦΕΚ που βγήκε χθες αναφέρει ότι τα πανηγύρια είναι αυτά τα οποία μέχρι τις 31 Ιουλίου δεν επιτρέπεται. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι. Είμαι εγώ πολιτιστικός σύλλογος. Και λέω, ανακοινώνω ότι στις 16 του μηνός, αύριο, έχουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις στο χωριό μου. Απαγορεύεται ή όχι? Σας εξήγησα. Είναι αυτό που λέει το ΦΕΚ, είναι ότι τα πανηγύρια. Τι εννοείται? Μα δεν θα κάνω πανηγύρια, εγώ θα κάνω. Η εκδήλωση είναι και ένα θεατρικό. Είναι και. Όχι. Θα πολιτιστική μια εκδήλωση είναι, θα φέρω μια ωραία λαϊκή ορχήστρα να διασκεδάσει τον κόσμο. Να πολιτιστική εκδήλωση. Θα πρέπει επομένως ο σύλλογος, αυτός ο οποίος θα αναλάβει την εκδήλωση αυτή, σύμφωνα με τα όσα το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει ανακοινώσει εδώ και μέρες, να ακολουθήσει τις οδηγίες ασφαλούς διεξαγωγής των ακροαμάτων. Θέλω να πω με λίγα λόγια, κύριε Μουρατίδη, μήπως βρούμε και. Αυτό που θέλουν να αποφύγουν είναι τα πανηγύρια, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς και όλος ο κόσμος. Είναι αυτά τα πανηγύρια στα οποία συνοστίζεται χιλιάδες κόσμος, χορεύουν στις πίστες, δεν τηρούνται τα μέτρα απόστασης και όλα τα λοιπά. Είναι νομίζω ξεκάθαρο αυτό. Ξεκάθαρο αυτό, αλλά λέω μήπως βρεθεί κάποιος τρόπος, ένα παραθυράκι. Αν θέλει κάτι, κοιτάξτε να δείτε. Αν θέλει κάτι, δεν και καλά τώρα μέσα σε αυτό το. Μέσα σε όλα αυτά που γίνονται, να κάνει το πανηγύρι που θέλει να κάνει και να βρει έναν τρόπο. Τώρα εμείς έρχονται μεγάλες γιορτές και μέσα στον Ιούλιο. Υπενθυμίζω ότι έχουμε. Προσέξτε, έτσι. Έχουμε Αγία Παρασκευή, έχουμε Προφητηλία που είναι και προστάτης μας των Γουναράδων. Δεν θα γίνουν τα πανηγύρια. Δεν θα γίνει τίποτα. Που... Όχι, κοιτάξτε να δείτε, να διευκρινίσω κάτι. Ο Δήμος ούτως ή άλλως δεν είχε υπό την αιγίδα του κανένα πανηγύρι. Επομένως δεν είναι. Σωστά, ούτε εμείς, αλλά ξέρουμε ούτε πολύ καλά όλοι, κύριε Μουρατίδη, ότι οι Δήμοι βοηθάνε πάντα τους συλλόγους. Δηλαδή κάποια υλικά θα δώσουν, κάτι θα δώσουν, κάτι. Στηρίζουν πάντα τους συλλόγους. Δεν, δεν έχουμε πανηγύρια στις εκδηλώσεις μας. Ναι. Επίσης, να πω κάτι. Οι περισσότεροι σύλλογοι της περιοχής μας, οι ίδιοι από μόνοι τους που διοργανώνανε τις εκδηλώσεις αυτές και πριν την ανακοίνωση της απαγόρευσης από το Υπουργείο, τουλάχιστον στην περιοχή μας, σχεδόν όλοι είχαν ανακοινώσει ότι δεν θα κάνουν κάποιο πανηγύρι. Και δηλαδή, τι θα είναι τώρα αυτό, καλοκαίρι κανονικό είναι αυτό τώρα για μας? Δηλαδή εγώ δεν ξέρω κάποιον σύλλογο ο οποίος είχε ανακοινώσει και ματαιώσει, ότι θα κάνει και ματαιώνει. Έχετε δίκιο. Άρα λοιπόν ας μείνουμε στην περιοχή μας που ούτως ή άλλως η απαγόρευση αυτή είχε ισχύ από τους ίδιους τους συλλόγους. Δηλαδή οι ίδιοι είχαν πει ότι δεν θα μπουν στη διαδικασία να κάνουν ένα πανηγύρι το οποίο λόγω των μέτρων που χρειάζονταν, λόγω των αποστάσεων, λόγω αν θέλετε λίγο και του φόβου για μεγάλο συνωστισμό, είπαν ότι δεν θα το κάνουν. Άρα λοιπόν ουσιαστικά στην περιοχή μας δεν απαγορεύτηκε κάτι. Αυτό γίνεται μάλλον για περιοχές οι οποίες είχαν ξεκινήσει και είδαμε τις εικόνες. Όπως και η γειτονική Κοζάνη, ας πούμε. Όπως και στην γειτονική Κοζάνη. Στην περιοχή μας κανένα σύλλογο, τουλάχιστον ούτε αιτήματα είχαμε εμείς σαν Δήμος, ούτε ανακοινώσεις είδαμε από κανένα σύλλογο. Δεν ξέρω για το 15 Αύγουστο τι θα γινόταν. Εντάξει, για το 15 Αύγουστο είναι νωρίς ακόμα, γιατί έχει απαγορευτεί μέχρι τέλος Ιουλίου. Δηλαδή για άλλες 15 μέρες. Επειδή βρισκόμαστε 13 που βγήκε η απόφαση χθες, κανένα πανηγύρι δεν υπήρχε, δεν θα γινόταν ούτως ή άλλως, ούτε για τον Προφητηλία. Για το αν θα γίνει τον Αύγουστο και με ποιους όρους, επίσης δεν το ξέρουμε. Δηλαδή μπορεί το ΦΕΚ να γράφει μέχρι 31 Ιουλίου. Αλλά τίποτα δεν μας αποκλείει ότι 1 Αυγούστου θα βγει ξανά ένα ΦΕΚ που θα λέει και τον Αύγουστο απαγορεύεται τα πανηγύρια. Δεν θα. Εγώ νομίζω ότι θα εξαρτηθεί από τα
από τα επιδημιολογικά έτσι, στοιχεία. Είναι όμως δραματικό αυτό. Δηλαδή, περνάμε το πρώτο καλοκαίρι της ζωής μας χωρίς ένα πανηγύρι, που είναι η λαϊκή διασκέδαση, αυτό που περιμένουν πάρα πολλοί στο νομό μας και που περιμένουν και πάρα πολλοί σύλλογοι για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, κύριε Μουρατίδη. Είναι μια πρωτόγονη χρονιά για όλους. Δηλαδή, δεν κάναμε ανάσταση, δεν κάναμε τίποτα. Άρα λοιπόν. Δεν θα κάνουμε ούτε πανηγύρι. Έτσι, νομίζω ότι. Και έχει και άλλες επιπτώσεις αυτό. Μια σειρά ανθρώπων που δουλεύουν στα πανηγύρια. Δεν είναι μόνο οι σύλλογοι που με τα χρήματα που βγάζουν μπορούν να κάνουν το έργο τους. Είναι. Πιάσε κρεοπολία. Πιάσε μουσικούς. Πιάσε ορχήστρες. Πιάσε συστήματα ήχου. Τα πάντα δηλαδή. Πιάσε εκεί που νοικιάζουν καρέκλες. Υπάρχει μια ολόκληρη οικονομία. Υπάρχει μια οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Είναι και οι γάμοι, αν θέλετε, που δεν γίνονται άσχετα τα πανηγύρια, και αυτοί έχουν περιοριστεί και εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί. Το ίδιο όμως συνέβη και με τους ξενοδόχους το τρίμηνο, τετράμηνο που δεν δουλέψανε. Όλη αυτή η κατάσταση έχει επιφέρει μεγάλες δυστυχώς αλλαγές και έχει μεγάλες επιπτώσεις στην οικονομία, στο σύνολο της οικονομίας και όχι μόνο σε αυτούς που ασχολούνται με τα πανηγύρια, δηλαδή, αλλά και στον τουρισμό και στις μεταφορές, όπως είπατε και στα κρεοπολία και στη σύντηση και παντού. Παντού. Δουλεύει ένας κόσμος γύρω από αυτή την ιστορία και πρέπει δουλεύουν κάποιοι επαγγελματίες γύρω από αυτή την ιστορία και δεν πρέπει να το παραβλέψουν γι' αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα έχουν αυτή την κατάσταση φέτος μείον στον προγραμματισμό τους και στα έσοδά τους. Και δηλαδή, δεν ξέρουμε και τι μας επιφυλάσσει και όχι μόνο. Βέβαια. Βέβαια, το ακούω, δεν ξέρω αν και σε εσάς φτάνουν αυτά τα μηνύματα, ότι οι σύλλογοι προσανατολίζονται να μην κάνουν το καλοκαιρινό τους γλέντι, να κάνουν όμως πολλά χειμερινά γλέντια, μήπως και εκεί μπορέσουν και σώσουν κάτι σε κλειστές αίθουσες εννοώ. Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά και εκεί νομίζω ότι αν θα συνεχίσουμε με αυτά τα. Μην το λέτε, να χτυπήσουμε τα ξύλα, κύριε Μουρατή, να τελειώνουμε λίγο. Ότι δεν ξέρουμε τι μας. Ότι δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Ας κοιτάμε τώρα βήμα-βήμα, μέρα-μέρα. Εμείς προσωπικά, συγγνώμη, ο Δήμος Καστοριάς. Έχει αλλάξει 3 και 4 φορές το πρόγραμμά του, γιατί δεν ξέραμε πότε θα ανοίξουν οι εκδηλώσεις. Εσείς τώρα, όταν εδώ μας τα διάβαζε νωρίτερα, κάθε μέρα μας διαβάζει η Έλληνα και για το τι έχετε, τι εκδηλώσεις έχετε κτλ. Σε αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται, πραγματοποιούνται, είτε είναι ταινίες, είτε τι άλλο είναι, Έλληνα, είναι. Έχει ταινίες, έχει θέατρο σκιών, έχει κάποια θεατρικά, μία-δύο συναυλίες. Εκεί πώς επιτρέπεται, δηλαδή τι μέτρα υπάρχουν εκεί? Κοιτάξτε, υπάρχει οδηγία για όλη την Ελλάδα, για όλες τις εκδηλώσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού. Έτσι πρέπει να είμαστε σε χώρους που μπορούν καταρχάς να ελεγχθούν και ο κόσμος ο οποίος θα έρθει, επίσης αφήνει το δικαίωμα στους διοργανωτές το πόσο κόσμο θα μπορέσει να διαχειριστεί. Έτσι, όπως έχετε δει, περισσότερες εκδηλώσεις μας είναι σε αυλές, είναι στο θέατρο Βουνού, σε χώρους όπου είναι ελεγχόμενοι, υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός ατόμων που μπορούν να συμμετέχουν. Είναι μόνο για καθήμενους, έτσι να το τονίσουμε αυτό. Δεν επιτρέπονται οι όρθιοι. Επιτρέπεται να είναι περίπου το 75% των θέσεων προς διάθεση για το κοινό. Εσείς ουσιαστικά για κάποιον που θέλει να κάνει μια εκδήλωση, ας πούμε, στο Θέατρο Βουνού, νοικιάζετε το χώρο? Όχι. Καταρχάς έχει πει και το Υπουργείο να δώσουμε τους χώρους αυτούς φέτος, λόγω ακριβώς κατάσταση δωρεάν στα σχήματα και στους παραγωγούς των εκδηλώσεων. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τους παραχωρούμε, διευκολύνουμε λίγο σε αυτή την κατάσταση, γιατί και τα έσοδά τους θα είναι περιορισμένα, καθώς υπάρχουν περιορισμοί, όπως είπαμε, στα άτομα τα οποία μπορεί να δεχθεί κάθε εκδήλωση. Είναι μια απόφαση του Υπουργείου αυτή, να ανοίξουμε τους χώρους για όσους. Και φυσικά σας είπα, πάλι πρέπει όμως να γίνονται. Να αποφύγουμε, αν θέλετε, τον μεγάλο σωστά, αλλά μισό λεπτό. Όταν υπάρχουν και ιδιώτες, τους χώρους τους δίνεται χωρίς κάποιο αντίτιμο? Οι μόνοι χώροι έχουμε να παραχωρήσουμε ουσιαστικά είναι το Θέατρο Βουνού. Μάλιστα, ναι. Και σας επαναλαμβάνω. Δηλαδή, έχετε μια θεατρική παράσταση, εσείς την παραχωρείτε έτσι. Δηλαδή, ιδιωτικό θείασος, ας πούμε. Ναι, σας επαναλαμβάνω ότι είναι, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει δώσει την οδηγία στους Δήμους φέτος να παραχωρήσουν τους χώρους δωρεάν για να μπορέσουν σε αυτό που είπατε εσείς ακριβώς πριν, λόγω της υφιστάμενης κατάστασης και λόγω
όλων αυτών των μέτρων και των περιορισμών που έχουν επιβληθεί, να διευκολύνουμε λίγο την διεξαγωγή των θεαμάτων. Μάλιστα. Άλλωστε, όλα αυτά που λένε τα θέατρα είναι πολύ λίγα δυστυχώς φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές. Αυτοί που έχουν βγει σε περιοδία φέτος είναι πολύ ελάχιστοι. Και εντάξει, θα ήταν μια μεγαλύτερη ακόμα επιβάρηση για αυτούς. Αν θα έπρεπε, όχι σε εμάς, αυτό είναι πανελλαδικά, σε όλα τα θέατρα να επιβαρύνονται και με την ενοικίαση που μπορεί. Εμείς διευκολύνουμε πάντως τα θεάματα αυτά να έρθουν, δηλαδή και ένα κίνητρο κάποιον για να έρθει. Αλλά είναι οδηγία του, του Υπουργείου αυτή. Τώρα εδώ και ο κ. Σαπασίδης σας ευχαριστεί, λέει, και για την ενέργειά σας για τη στέγαση του Γυναικείου Συλλόγου Κορεστίων. Τι κάνατε εκεί? Εκεί ήταν μια, νομίζω, έτσι, απόφαση να βρούμε μια λύση για την. Βρέθηκε για την, τελικά. Νομίζω θα ολοκληρωθεί τη στέγαση. Ωραία. Κύριε Μωρατίδη, σας ευχαριστούμε και να δούμε τι θα δούμε πραγματικά σε αυτό το ξέχαστο για όλους μας καλοκαίρι. Να είστε καλά, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.